Μα τι ηρωνία, Ινδία έβαλε κινέζικη κάμερα σε αετό για να κατασκοπεύσει την Κίνα. Το ίδιο έκαναν οι Κινέζοι με τους Αμερικανούς. Μήνες λοιπόν αφότου η Αμερικανική πολεμική αεροπορία κατέριψε ένα κινέζικο κατασκοπευτικό μπαλόνι πάνω από σημαντικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις της, υπάρχουν αναφορές πως το εν λόγω αντικείμενο εμπεριείχε αμερικανική τεχνολογία. Λίγο πιο αναλυτικά και σύμφωνα με τα προκαταρκτικά δεδομένα μιας μυστικής έρευνας, το κινέζικο κατασκοπευτικό μπαλόνι που πέταξε πάνω από τη ΣΥΠΑ τον Φεβρουάριο του φετινού έτους χρησιμοποιούσε αμερικανική τεχνολογία για να περισυλλέξει ακουστικά και οπτικά δεδομένα. Αυτό ανέφερε το Wall Street Journal βασιζόμενο σε πληροφορίες που απέκτησε από άγνωστες αμερικανικές πηγές. Το μπαλόνι αναφέρεται πως πέρασε μία εβδομάδα πετώντας πάνω από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά πριν ο Αμερικανικός στρατός το καταρρύψει. Το μπαλόνι λέγεται πως διέθετε εμπορικά διαθέσιμη αμερικανική τεχνολογία, πολύ εξειδικευμένους κινέζικους αισθητήρες και άλλο εξοπλισμό, ο οποίος ουσιαστικά χρησιμοποιήθηκε για να συλλέξει εικόνες, βίντεο και άλλα δεδομένα και για να τα μεταφέρει στην Κίνα. Η ανάλυση της Wall Street Journal υποστηρίζει προηγούμενες εικασίες πως θεωρούν πως το μπαλόνι στάθηκε ειδικά για κατασκοπία και όχι ως πολιτικό αερόπλοιο, όπως υποστηρίζει η Κίνα. Από την άλλη, βέβαια, η αναφορά διευκρινίζει πως η κατασκοπευτική συσκευή δεν φαίνεται να έστειλε δεδομένα από το ταξίδι 8 ημερών της πίσω στην Κίνα. Βέβαια, προηγούμενες αναφορές στο κανάλι NBC News μιλούσαν για πολλαπλά ταξίδια της εν λόγω συσκευής πάνω από τη ΣΥΠΑ, κατά τα οποία είχε συλλέξει και μεταβιβάσει πολλά δεδομένα στο Πεκίνο. Σε άλλο παρόμοιο περιστατικό τώρα, το περασμένο έτος, βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο έδειχναν την ικανότητα του Ινδικού στρατού να κυνηγά εχθρικά drones κοντά στα σύνορα με την Κίνα κατά τη διάρκεια μιας άσκησης με τη ΣΥΠΑ. Αυτό που πραγματικά ξεχώρισε από αυτή την άσκηση ήταν ο Αρτζούν, ένας μαύρος αετός με μια κάμερα τοποθετημένη στο κεφάλι του, επιδεικνύοντας εντυπωσιακές δυνατότητες κατά drone. Ωστόσο, η αμυντική σελίδα Eurasian Times παρατήρησε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Η ομάδα αναλυτών της σελίδας ανέφερε πως η κάμερα που τοποθετήθηκε στο κεφάλι του αετού, η οποία προορίζονταν για επιχειρήσεις παρακολούθησης και αποστολές κατά drones, ήταν κινέζικης προέλευσης. Μία από τις κοντινές φωτογραφίες του ζώου με την κάμερα αποκαλύπτουν το σήμα της κατασκευάστρας εταιρείας. Η Eurasian Times ανακάλυψε με αυτόν τον τρόπο πως η εταιρεία είναι κινέζικη, με έδρα την Σεντσέν, μία πόλη που θεωρείται από πολλούς η τεχνολογική πρωτεύουσα της χώρας. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.